Ο Σύλλογος Φίλων Ούλοφ Πάλμε με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης πραγματοποιεί τα εγγένεια του Μουσείου Ούλοφ Πάλμε αφιερωμένου στον δολοφονηθέντα το 1986 πρωθυπουργό της Σουηδίας. Τα εγγένεια θα γίνουν το Σάββατο 3 Ιουνίου, αύριο δηλαδή, στις 7 το βράδυ, στην πλατεία του Μοχού. Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο γιος του Ούλοφ Πάλμε, καθώς επίσης και ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο πρώην βουλευτής Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Σουηδίας επί Πρωθυπουργίας Ούλοφ Πάλμε Νίκος Παπαδόπουλος και ο δημοσιογράφος συγγραφέας Γιώργος Λογοθέτης. Και με τον κύριο Λογοθέτη θα ξεκινήσουμε την συζήτηση για τον Ούλοφ Πάλμε, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Λογοθέτη. Καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Βρέχει στη Θεσσαλονίκη, για μεταφέρετε μας και τον καιρό. Είναι μια χαρά, λιακάδα έχουμε. Λιακάδα. Συνηθίζετε το τελευταίο διάστημα, όταν εμείς έχουμε κακό καιρό, στη Θεσσαλονίκη να έχετε καλό. Λιακάδα λοιπόν στην Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα. Και πάμε τώρα στα του μουσείου, κύριε Λογοθέτη. Έχουν περάσει 37 χρόνια από την δολοφονία του Ούλοφ Πάλμε και παρόλα αυτά το όνομά του δεν έχει σβήσει. Και μάλιστα συζητείται εντόνως ακόμη και στην χώρα μας, όχι μόνο στη χώρα του. Θέλω να μου κάνετε μία ερμηνεία αυτού του ισχυρού αποτυπώματος του συγκεκριμένου ανθρώπου. Ναι, δεν έχει σβήσει και ούτε πρόκειται να σβήσει ποτέ, διότι άνθρωποι σαν τον Ούλοφ Πάλμε, εγώ συνηθίζω να λέω, δεν πεθαίνουν. Τα ίδια είπα και στο Μίκη Θεοδωράκη την τελευταία μας συνάντηση, το οποίο έχω γράψει τη βιογραφία, όπως έχω γράψει και τη βιογραφία του Ούλοφ Πάλμε. Και όχι τυχαία και βέβαια, γιατί ήταν παράληψή μου να μην αναφέρω στην αρχή ότι εσείς έχετε εργαστεί επί χρόνια ως δημοσιογράφος στην Σουηδία και βρισκόσασταν στη Σουηδία όταν έγινε η δολοφονία του Ούλοφ Πάλμε και στη Στοκχόλμη συγκεκριμένα. Ναι, εγώ έζησα 25 χρόνια στη Σουηδία και εργάστηκα σαν δημοσιογράφος στη Σουηδική τηλεόραση. Οπότε γνώρισα τον Ούλοφ Πάλμε από κοντά. Είχαμε και μια προσωπική φιλία. Μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση από την πρώτη στιγμή που συναντηθήκαμε. Και γι' αυτό ήταν και ο λόγος που έγραψα τη βιογραφία του και είμαι ο μόνος όχι Σουηδός, αν και έχω διπλή υπηκότητα σουηδική και ελληνική, εκτός Σουηδίας, που έχει γράψει τη βιογραφία του Ούλοφ Πάλμε. Το θεώρησα καθήκον μου, αφενός διότι ήθελα να καταγράψω τα οράματα, τις πολιτικές, τη δράση του, όλο του το έργο και επίσης την αγάπη του προς την Ελλάδα και προς την Κρήτη, διότι ο Πάλμε συνήθισε να κάνει διακοπές στην Κρήτη και δέθηκε με το νησί της Κρήτης. Όλα λοιπόν αυτά με οδήγησαν να ολοκληρώσω ένα όραμα που είχα, ένα όνειρο, να γράψω το βιβλίο με τίτλο «Ούλοφ Πάλμε. Η πολιτική είναι θέμα αρχών». Και ήθελα να το τονίσω αυτό, η πολιτική είναι θέμα αρχών, διότι σύμφωνα με τον Πάλμε, με τον μέντορά του, τον πρώην πρωθυπουργό Σουηδίας Ερλάντερ, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός στη Σουηδία περίπου 35 χρόνια, αλλά πάντα σε συνεργασία με άλλα κόμματα, ο Πάλμε λοιπόν τόνιζε πάντα την ανάγκη συνεργασίας και κατανόησης και διαλόγου. Δεν έκλεινε ποτέ τις πόρτες και είναι κάτι που λείπει σήμερα, όχι μόνο σήμερα, αλλά γενικότερα στην Ελλάδα, αυτή η έλλειψη διαλόγου. Αυτό ναι, ναι, έγινε τόση συζήτηση με την απλή αναλογική, κύριε Λογοθέτη, και αντιλαμβάνομαι από αυτά που λέτε ότι στη Σουηδία η κουλτούρα της απλής αναλογικής είναι η κανονικότητά τους. Ναι, είναι η κανονικότητά τους, αλλά και εμείς εδώ πρέπει να κάνουμε κάποια βήματα. Δεν μπορούμε να λέμε ότι επειδή η Ελλάδα για α, β, γ λόγο πρέπει να παραμείνει στο μεσαίωνα, δεν πρέπει λοιπόν και εμείς εδώ να ακολουθήσουμε τα βήματα, να έχουμε κάποια πρότυπα. Ναι, για να προχωρήσει βέβαια αυτό, χρειάζεται να μπαίνει μπροστά το εθνικό συμφέρον και όχι το κομματικό συμφέρον. Και αυτό που εισπράττω εγώ από όλα αυτά που έχουν γραφτεί και έχουν υποθεί για τον Ούλοφ Πάλμε είναι ότι επρόκειτο για ένα πολιτικό με ήθος και πολύ ευαισθησία.
όχι έναν άνθρωπο που είδε την πολιτική ως επάγγελμα και ως κύρος, γιατί κύρος είχε και ανεξάρτητα από την Πρωθυπουργία. Θέλω να πω, δεν ήταν από μια τυχαία οικογένεια, είχε ένα καλό υπόβαθρο. Τώρα μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω κάτι που δεν γνωρίζετε. Ο Ούλοφ Πάλμε, η οικογένειά του ήταν αστική οικογένεια, δηλαδή ανήκε στην αστική τάξη της Σουηδίας, mm-hmm. και είχαν πρόβλημα και ο αδερφός του και η μητέρα του, διότι αυτοί ανήκαν ας πούμε στη δεξιά, στη σουηδική δεξιά. Mm-hmm. Όταν λοιπόν ο Πάλμε ως φοιτητής ήταν πρόεδρος των Σουηδών φοιτητών και έκανε κάποια ταξίδια στο εξωτερικό, θα τα εξηγήσουμε όλα αυτά με ένα βίντεο που θα δείξουμε στην εκδήλωση, και είδε τις ανισότητες στον κόσμο, στην Αμερική, στην Ινδία, στην Ασία κτλ. Άλλαξε άρδιν πολιτικές απόψεις και αποφάσεις και αποφάσισε να περάσει στο σοσιαλιστικό στρατόπεδο, διότι πίστευε ότι ήταν ο μόνος δρόμος που θα εξασφάλιζε ειρήνη και δικαιοσύνη, να το πω έτσι, στο λαό της Σουηδίας και όχι μόνο. Ήταν υποστηρικτής του Αριστοτέλη, να το πω έτσι πολύ απλά, mm-hmm. και του Σοκράτη. Δηλαδή ήταν κατά των άκρων, πάντα κατά των άκρων. Γι' αυτό και τον χτύπησαν άγρια, μάλλον άνοιξε ο ίδιος πόλεμο με τις τότε υπερδυνάμεις και την Αμερική και τη Ρωσία. Την Αμερική για τον πόλεμο στο Βιετνάμ και τη Ρωσία για την επέμβαση στη Τσεχοσλοβακία. Είχε το θάρρος της άποψής του, δεν τον ενδιέφερε το κομματικό, το πολιτικό κόστος, έβλεπε μακριά. Γι' αυτό έλεγε, η πολιτική είναι θέμα αρχών. Για ό,τι αφορά το μουσείο, πρέπει να πω ότι η Κρήτη και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή παίρνει ένα βραβείο Guinness, διότι είναι η μόνη χώρα που αναγνωρίζει όλες αυτές τις αξίες και δημιουργεί ένα μουσείο στο χωριό Μοχός στην Κρήτη με τεράστια συμβολική σημασία και αξία. Ελπίζω αυτό να το συνειδητοποιήσουν όλοι, ούτως ώστε το μουσείο αυτό να αποτελέσει ένα φάρο που θα εκπέμπει φως σε όσους αγωνιούν να βρουν πρότυπα στη ζωή τους, στη πολιτική κτλ. Διότι ο Πάλμε αυτό είναι, γι' αυτό θα παραμείνει αθάνατος. Διότι η ζωή του και το έργο του είναι ένα πρότυπο. Και δυστυχώς σήμερα δεν έχουμε πολλά πρότυπα. Αυτό θέλω να συγχαρώ πάρα πολύ όλους, τον Περιφερειάρχη, τον Δήμαρχο, τους φορείς όλους και κυρίως τον Μανώλη και την Ελένη και τους άλλους φίλους που πήραν αυτή την εκπληκτική πραγματικά πρωτοβουλία για το μουσείο, διότι γράφεται ιστορία αυτή τη στιγμή, mm-hmm. και θα φανεί με τον καιρό η αξία της προσπάθειας που γίνεται. Τώρα, για τον Πάλμε και τις πολιτικές του αρχές έχουν γραφτεί πάρα πολλά. Εγώ θα μιλήσω μόνο για 2-3 έτσι θέματα που πιστεύω ότι αξίζει να αναφέρουμε. Πρώτον, έλεγε ο Πάλμε ότι η υλοποίηση των πολιτικών ιδεών δεν είναι μόνο θέμα των ειδικών, είναι θέμα όλων των πολιτών. Αν έγραφε, η πολιτική αφαιθεί μόνο στους πολιτικούς, τότε η πολιτική πεθαίνει και η κοινωνία θα μείνει μετέωρη. Ήτανε φανατικός υποστηρικτής κάθε προσπάθειας για ελευθερία. Η ελευθερία ήτανε ο πυρήνας της πολιτικής του δράσης, όπως η κοινωνική δικαιοσύνη. Να πω επίσης ότι τόνιζε ότι ο αγώνας μας δεν είναι κατά του πλούτου, αλλά κατά της φτώχειας. Δηλαδή, άρα δεν δαιμονοποιούσε τον πλούτο, δεν ήθελε όμως να υπάρχει αυτή η μεγάλη ψαλίδα στις κοινωνικές τάξεις και να μιλάμε στην ουσία για μεσαία τάξη και πλούσιους και όχι για φτωχούς και πλούσιους. Το έλεγε πολύ απλά. Προτιμώ καλοπερασάκηδες βιομήχανους παρά στρατιές ανέργων. Mm-hmm. Και αυτό πέρασε και στην πολιτική, στην φορολογική πολιτική της Σουηδίας. Δηλαδή ο Σουηδός πολίτης
όταν εγώ ήρθα 25 χρόνια εκεί πέρα. Και θυμάμαι ότι το πρώτο, πρώτη χρονιά πλήρωνα ένα φόρο γύρω στα 40-45%. Και έφτανε να πληρώνουν 60, 70, 80, 85% μια συγγραφέα. Έγραψε ένα βιβλίο διότι πλήρωνε 90% φόρο. Και έγινε ολόκληρη συζήτηση. Αλλά όταν η κοινωνία σου παρέχει τα πάντα, όταν δεν ξέρουν τι θα πει ρουσφέτη, όταν δεν ξέρουν τι θα πει φροντιστήριο, όταν έχουν συγκοινωνίες που λειτουργούν άψογα, όταν η παιδεία τους είναι, λειτουργεί άψογα, όταν σε όλα τα σχολεία έχουν εστιατόρια και τα παιδιά τρώνε μέσα. Θέλω να πω, όταν έχεις αποτέλεσμα, πληρώνεις φόρους άνετα, διότι το κοινωνικό κράτος δεν έρχεται από τον ουρανό. Εγώ έχω γιο στη Σουηδία που εργάζεται σαν γιατρός στην Καρολίνσκα, σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία του κόσμου και έχει κάτω δική, 21 τμήμα με 25 γιατρούς. Λοιπόν, αυτά τα νοσοκομεία τα οποία είναι ξενοδοχεία 5 αστέρων, αν τα συγκρίνουμε με τα δικά μας τα νοσοκομεία, δεν χρειάζεται να πω πολλά πράγματα. Καταλάβαν λοιπόν ότι η φορολογία, όταν πηγαίνει σωστά, και το κατάλαβε και η αστική τάξη. Γι' αυτό και η αστική τάξη βρήκε ένα τρόπο με την εργατική τάξη συνεννόησης στη Σουηδία. Εγώ 25 χρόνια σπάνια είδα μια απεργία στη Σουηδία, διότι βρήκανε τον τρόπο να συνεννοούνται και η αστική τάξη και οι εκπρόσωποι δηλαδή. Κατάλαβαν ότι μια απεργία είναι εις βάρος και των δύο και ακολούθησαν την αριστοτέλεια φιλοσοφία της ισορροπίας, της αρμονίας. Κύριε Λογοθέτη, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, θέλω προτού κλείσουμε να μας μεταφέρετε δημοσιογραφικά τη νύχτα εκείνη που πέφτει νεκρός ο Ούλοφ Πάλμε, και μάλιστα στην αρχή τα πρώτα δευτερόλεπτα δεν υπήρχε και εικόνα ότι πρόκειτο για τον Πρωθυπουργό, ότι ο άνθρωπος που βρισκόταν στο έδαφος δεν ήταν ο Πρωθυπουργός. Θέλω να μας μεταφέρετε τις πρώτες εκείνες ώρες, τι επικρατούσε στη σουηδική κοινωνία, γιατί για να κυκλοφορεί ο Ούλοφ Πάλμε χωρίς ανθρώπους να τον φυλάνε, χωρίς φύλαξη, σημαίνει ότι ήταν μια κοινωνία που δεν είχε υψηλά το αίσθημα της ανασφάλειας. Εγώ τα έζησα αυτά, ήμουνα εκεί όπως ξέρετε. Ήμουν από τους πρώτους που το έμαθα και μάλιστα ο πρώτος που πήγε εκεί στο χώρο ήταν ένας φίλος μου, προσωπικός φίλος, ο Γιώργος Τσοκάνης, ο αείμνηστος, ο οποίος πέρασε όλη τη νύχτα δίπλα από το εκεί στο χώρο, δηλαδή που είχε το πεζοδρόμιο είχε ματώσει από το, από το αίμα του Ούλοφ Πάλμε. Κοιτάξτε, ήταν κάτι το οποίο συντάραξε τους πάντες, ακόμα και οι πολιτικοί του αντίπαλοι, είναι πολύ σημαντικό αυτό, ακόμα και οι πολιτικοί του αντίπαλοι έπαθαν σοκ, διότι εκτιμούσαν το έργο του. Να σκεφτείτε ότι ο Κίσινγκερ, ο τότε υπουργός εξωτερικών της Αμερικής, με τον οποίο είχαν έρθει σε φοβερή διαμάχη με τον Πάλμε λόγω του Βιετνάμ, τους κατακεράβνουνε καθημερινά, και η Αμερική για πρώτη φορά πήρε... Κάλεσε τον πρεσβευτή της στην Αμερική για να διαμαρτυρηθεί. Όταν ήρθε ο Κίσινγκερ στην κηδεία του Πάλμε, να σημειώσω ότι στην κηδεία του Πάλμε έγινε ένα συγκλονιστικό γεγονός το οποίο θα αναφέρουμε εμείς στην εκδήλωση, με επιθυμία της οικογένειας, το τελευταίο αντίο το είπε η περίφημη Φιλανδή τραγουδίστρια Άρια Σάγιον Μά με το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη «Ο Καημός», σε σουηδικό κείμενο με τίτλο «Ένα τραγούδι για την ελευθερία». Και ήταν συγκλονιστικό γιατί, διότι εκεί που ήταν η θέση του Πάλμε, δηλαδή το φέρετρο του Πάλμε, ακριβώς στην ίδια θέση ήταν ο Σεφέρης και ο Ελίτης, μιλούσαν όταν πήραν το βραβείο Νόμπελ. Α, έτσι. Καταλαβαίνετε, ναι. Καταλαβαίνετε δηλαδή την τεράστια σημειολογική σημασία. Όλοι οι ηγέτες του κόσμου από κάτω, όλοι οι ηγέτες του κόσμου να λένε αντίο στον Πάλμε με ένα ελληνικό τραγούδι, το λέω και καταλαβαίνετε. Τώρα, ναι, είναι ανατριχιαστικό. Λοιπόν, αυτό εκτίμησε πολύ η οικογένεια του Πάλμε, τη φιλία του Πάλμε με την Ελλάδα και με την Κρήτη, και η φιλία του Πάλμε με τον Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος ένα χρόνο μετά
έδεσε μια συγκλονιστική συναυλία προς τιμή του στο Μέγαρο Μουσικής της Στοκχόλμης, το οποίο συγκλώνησε όλη τη Σουηδία. Εγώ λοιπόν έζησα, ήμουν μάρτυρας όλης αυτής της διαδικασίας, προσπαθούσαμε να το συνειδητοποιήσουμε και σαν αντίδραση έγραψα μάλιστα αυθόρμητα την πρώτη μέρα ένα ποίημα, το οποίο δημοσιεύτηκε σε μια μεγαλύτερη σουηδική εφημερίδα τότε, με την δικιά μου υπογραφή. Δεν το πιστεύαμε, αλλά το συγκλονιστικό απ' όλα, ένα από τα πιο συγκλονιστικά γεγονότα που συνέβησαν εκείνες τις μέρες, επιτρέψτε μου να το πω. Μου ήρθε από την Κρήτη, από άγνωστο αποστολέα, δεν ξέρω πώς, ένα φιλμάκι, ένα μικρό, σούπερ ότα, τα λέγαμε τότε. Το πήρα λοιπόν, εγώ το είδα και πηγαίνω στο Διευθυντή Ειδήσεων της Σουηδικής Τηλεόρασης όπου εργαζόμουν. Το βλέπει αυτός και παθαίνει σοκ. Τι είχε αυτό το φιλμ? Είχε γυναίκες από την Κρήτη, μυρολογίστρες, οι οποίες όταν έμαθαν ότι ο Πάλμε πέθανε, αυθόρμητα μαζεύτηκαν και τον μυρολογούσαν, τον έκλαιγαν. Ναι, αυτό δείχνει τους ισχυρούς δεσμούς που υπήρχαν με τον άνθρωπο Ούλοφ Πάλμε, όχι την ιδιότητα. Και πραγματικά, κύριε Λογοθέτη, είστε απολαυστικός. Θα έχουν τη δυνατότητα όσοι ενδιαφέρονται να σας ακούσουν παραπάνω αύριο στα Εγγένεια, και θα βάλω μία ανωτελεία εδώ στη συζήτησή μας, διότι θα ακολουθήσει συζήτηση με τον κύριο Νίκο Παπαδόπουλο, που επίσης θα δώσει το παρόν. Επομένως θέλω να τηρήσω τους χρόνους. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην εκπομπή. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.